Πάμε και σε ένα ακόμα ζωντανό. Ξέρετε ότι ο εθελοντισμός ως ιδέα, ως δράση, δεν σβήνει την περίοδο του lockdown, την περίοδο της πανδημίας, σε δύσκολες περιόδους. Έρχεται στο προσκήνιο. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Νίκο Τριανταφυλλίδη, είναι εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών στο Πυροσβεστικό Σώμα. Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Συμφωνείτε, φαντάζομαι, με τον πρόλογό μου. Ο εθελοντισμός σε δύσκολες περιόδους έρχεται στο προσκήνιο και βγαίνει μπροστά. Ακριβώς. Και μάλιστα τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ένα τεράστιο κίνημα που έχει γίνει και στο Ηράκλειο με τις τελευταίες καταστροφές, ναι, όπου πραγματικά πολλοί εθελοντές ήταν εκεί για να βοηθήσουν. Βρεθήκατε κι εσείς στις πληγήσεις περιοχές? Βρεθήκαμε για παροχές βοηθείας. Δυστυχώς οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές υπέστησαν μεγάλες καταστροφές στις περιουσίες τους και το πυροσβεστικό σώμα όπου είμαστε κι εμείς ήταν εκεί για να βοηθήσει όπως μπορούσαμε σε αντλήσεις υδάτων και παροχές βοηθείας. Κύριε Τριανταφυλλίδη, σε αυτή την περίοδο του lockdown που βιώνουμε και περνάμε, είστε stand-by? Περιμένετε ειδοποίηση προκειμένου να βγείτε και να επιχειρήσετε? Τώρα τον τελευταίο μήνα έχουν διαφοροποιηθεί λίγο οι συνθήκες της υπηρεσίας μας, καθώς, ας το πούμε με μια ελεύθερη έννοια, οι υπηρεσίες λειτουργούν με ένα προσωπικό ασφαλείας, οπότε αναγκαστικά κάποια άτομα, από όλες και μόνιμοι και εθελοντές, θα πρέπει να είναι εκεί ως εφεδρίες σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο κρούσμα, ώστε να βοηθήσουν την υπηρεσία σε περίπτωση που κάποιοι υποχρεωτικά τεθούν σε καραντίνα. Ωστόσο, οι εθελοντές δηλώνουν κανονικά τις υπηρεσίες τους από το κατοίκον, τηλεφωνικώς, και είναι stand-by τα 8 ώρα που έχουν δηλώσει σε ετοιμότητες λεπτών, ώστε να μεταβούν να συνδράμουν στην υπηρεσία εφόσον απαιτηθεί. Όχι μόνο σε περίπτωση κρούσματος όπου αναγκαστικά πάμε σε υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά τόσο όσο και εφόσον προκύψει μια ανάγκη η οποία απαιτεί μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό, είναι εκεί για να βοηθήσουν. Οι συνθήκες εν μέσω πανδημίας πόσο έχουν δυσκολέψει? Δεν έχει υπάρξει αυτή η ευελιξία, υποθέτω, στις κινήσεις και στις δράσεις σας? Κοιτάξτε, αναγκαστικά έχουν ανασαρθεί κάποιες εκπαιδεύσεις, κάποιες δραστηριότητες, κάποια προγραμματισμένα πράγματα τα οποία ήταν να γίνουν. Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε αυτή την κατάσταση που έχει προκύψει και αναγκαστικά, όπως όλος ο κόσμος, θα πρέπει να σημαδίσουμε κι εμείς με το όλο το κλίμα που επικρατεί. Αλλά όπως και να έχει, είμαστε εδώ μια εφεδρεία, αλλά και επιχειρησιακά, ώστε να βοηθήσουμε όποτε και αν απαιτηθεί. Τι σημαίνει για σας ο εθελοντισμός, ο όρος, η έννοια, η ιδέα? Η ιδέα είναι πολύ μεγάλη. Πολύ δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει αναπτυχθεί τόσο η έννοια του εθελοντισμού στον Έλληνα πολίτη, ώστε να αντιληφθεί ακριβώς το όφελος που αποκτά πίσω ο εθελοντής. Ωστόσο, θα περιοριστώ στο να πω μόνο το ότι το ευχαριστώ, όπως έχω ξαναπεί, του κόσμου και η επιβράβευση από ένα συμβάντα που θα συμμετέχεις και θα βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου είναι πραγματικά πολύ μεγάλη και είναι αξία ανεκτήμητη. Πώς μπορεί να γίνει κάποιος εθελοντής? Από τον Ιούλιο μέχρι και το Σεπτέμβριο υπάρχει μια περίοδος αιτήσεων, όπου φέτος μάλιστα πέρασε κάθε προσδοκία οι αιτήσεις που είχαμε. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι κάθε χρόνο είναι περίπου 20 οι αιτήσεις των εθελοντών. Φέτος έχουμε ξεπεράσει τις 60. Για την πυροσβεστική υπηρεσία. Σωστά. Yeah. Για εθελοντές πυροσβέστες ξεπεράσανε τις 63 στο Ηράκλειο, νομίζω είναι 67 το νούμερο. Και μάλιστα στην Ελλάδα είναι 2.547 οι αιτήσεις, όπως καταλαβαίνετε έχει σπάσει κάθε ρεκόρ από τα προηγούμενα χρόνια, που μάλιστα ο εθελοντισμός στο σώμα μετράει 30 χρόνια. Υπάρχει κάποια εκπαίδευση? Ναι, υπάρχει εκπαίδευση η οποία είναι από την Πυροσβεστική Ακαδημία σε κατοτόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες. Που διαρκεί πόσο? Μάλιστα, έχει 4 μήνες περίπου διάρκεια, είναι 120 ώρες αν δεν κάνω λάθος υποχρεωτικές. Μάλιστα, και μετά σας δίδεται κάποιος εξοπλισμός, κάποιος ρουχισμός? Όταν επιτύχει, ναι, σε εξετάσεις ο εθελοντής θεωρητικές και πρακτικές, ναι, θα εντάσσεται μετά στην οικογένεια του πυροσβεστικού σώματος, παραλαμβάνοντας το δελτίο του εθελοντή πυροσβέστη και τα μέσα ατομικής προστασίας, η στολή, τα άρβυλα, το κράνος, που μάλιστα αυτό είναι και ένα χρόνιο πρόβλημα,
το οποίο εν μέρη λύθηκε φέτος από τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αλλά οι αυξημένες ανάγκες και όπως βλέπετε τα αυξημένα νούμερα υποψηφίων εθελοντών δεν επαρκούν τα υλικά ούτως ή άλλως. Μάλιστα. Κύριε Τριανταφυλλίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.